Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα σας δείξω ένα εύκολο σχέδιο για παιδική κουβέρτα. Θα χρειαστούμε νήμα και βελονάκι νούμερο 5. Εδώ έχω κάνει ένα μικρό δείγμα για να δείτε το αποτέλεσμα. Αυτή εδώ είναι η καλή πλευρά, κάνει αυτά εδώ τα μικρά εξωγκωματάκια. Είναι πάρα πολύ ωραία και εύκολη. Πάμε να τη φτιάξουμε μαζί, βήμα-βήμα. Θα κάνουμε την αρχική μας θηλιά και θα πλέξουμε 10 λυσίδες. Σε αυτό το σημείο θα πλέξω άριχτα επάνω στο αλυσιδάκι που μόλις έφτιαξα. Θα βάλω εδώ το βελονάκι μου, όχι σε αυτή τη θηλιά, εδώ, και θα πλέξω ένα άριχτο. Θα συνεχίσω να πλέκω άριχτα μέχρι να τελειώσω τη σειρά μου. Η πρώτη σειρά θα είναι με άριχτα. Τελείωσα την πρώτη σειρά. Θα πλέξω μία αλυσίδα και γυρίζω το πλεχτό μου. Θα πλέξω ακριβώς εδώ, στην πρώτη θηλιά, ένα άριχτο. Στη συνέχεια, θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου και στην επόμενη εδώ θηλιά θα πατήσω 2 φορές. Τώρα θα πάρω κλωστή και θα βγάλω όλους τους πόντους μαζί. Θα συνεχίσω και θα κάνω στην επόμενη εδώ. Τον επόμενο πόντο θα πλέξω ένα άριχτο. Πάλι θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου και στον επόμενο πόντο θα πλέξω 2 φορές μέσα. Θα πατήσω, συγγνώμη, 2 φορές. Μετά θα πάρω κλωστή και θα βγάλω όλους τους πόντους μαζί. Συνεχίζω κάνοντας ακριβώς δίπλα ένα άριχτο. Παίρνω κλωστή στο βελονάκι μου και πατάω στον επόμενο πόντο 2 φορές. 1, 2. Βγάζω όλους τους πόντους μαζί. Συνεχίζω κάνοντας ένα άριχτο ακριβώς δίπλα. Στον επόμενο πόντο πάλι πατάω 2 φορές. 1, 2. Όλους τους πόντους μαζί τους βγάζω και τελειώνω κάνοντας ένα άριχτο. Και έτσι τελείωσα τη δεύτερη σειρά. Πλέκω μία αλυσίδα, γυρίζω το πλεχτό μου και αυτήν εδώ τη σειρά θα την πλέξω με άριχτα. Πατάω ακριβώς εδώ στην πρώτη μου τη θηλιά, πλέκω ένα άριχτο. Συνεχίζω ακριβώς δίπλα. Και πλέκω αυτή τη σειρά άριχτα. Συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο. Πλέκω μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω το πλεχτό μου. Την πρώτη θηλιά θα πλέξω ένα άριχτο.
Στη δεύτερη θηλιά θα πατήσω 2 φορές μέσα. 1, 2. Κλείνω όλους τους πόντους μαζί και πλέκω δίπλα ένα άριχτο. Παίρνω κλωστή στο βελονάκι μου και στον επόμενο πόντο θα πατήσω 2 φορές. 1, 2. Κλείνω όλους τους πόντους μαζί. Ένα άριχτο στον επόμενο πόντο. Στον επόμενο πόντο θα πατήσω 2 φορές. Και θα κλείσω όλους τους πόντους μαζί. Και δίπλα ακριβώς θα πλέξω ένα άριχτο. Και τελείωσα και αυτή τη σειρά. Θα συνεχίσω να πλέκω αυτές τις 2 σειρές μέχρι να φτιάξω το επιθυμητό μέγεθος για την κουβερτούλα μου. Η καλή πλευρά είναι αυτή που κάνει αυτά τα όμορφα εδώ κομπάκια. Εδώ έχω κάνει περισσότερο σχέδιο. Πλέκουμε μαζί και σε αυτό εδώ το κομμάτι. Πλέκω μία αλυσίδα, γυρίζω το πλεχτό μου και τώρα αυτή η σειρά είναι να πλέξω μόνο άριχτα. Πλέκω μία αλυσίδα, γυρίζω το πλεχτό μου. Στον πρώτο πόντο θα πλέξω ένα άριχτο και δίπλα ακριβώς θα πλέξω 2. Θα ρίξω 2 φορές μέσα στο πόντο. Θα βγάλω όλους τους πόντους μαζί. Και στον επόμενο θα πλέξω ένα άριχτο. Συνεχίζω, τον επόμενο πόντο θα βάλω το βελονάκι μου 2 φορές μέσα, θα βγάλω όλους τους πόντους, όλους τους πόντους μαζί και στον επόμενο πόντο θα πλέξω ένα άριχτο. Μία φορά, 2, όλους τους πόντους μαζί, ένα άριχτο ακριβώς δίπλα. Και τελείωσα τη σειρά μου κάνοντας αυτό το όμορφο και εύκολο σχεδιάκι για την παιδική κουβέρτα. Ελπίζω φίλοι μου να σας βοήθησα με αυτό το βίντεο και να φτιάξετε κι εσείς όμορφες παιδικές κουβερτούλες με αυτό το σχέδιο. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας!